Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Θέλω την προσοχή σα γιατί το σχόλιο που διάβασα σήμερα το πρωί κάτω από το επεισόδιο 39 του podcast για το αν έχουμε ευθύνη εμεί οι γονεί αν τα παιδιά μα γίνονται θύματα bullying ή θήτε bullying με έχει συγκλονίσει και έχει ζωγραφίσει με άρτιο τρόπο πώς μπορεί μια χειριστική και κλαμένη μητέρα η οποία ζηλεύει το παιδί της να του εξωθήσει στη συνεξάρτηση. Ήταν συγκλονιστικό το σχόλιο που διάβασα σήμερα το πρωί και παρόλο που είχα άλλο βίντεο προγραμματισμένο για σήμερα επέλεξα να κάνω αυτό. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω την ανάγνωση του σχολείου, σας παρακαλώ πολύ αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί 10.000 subs, 10.000 εγγραφές στο κανάλι μας έχουν μείνει για να φτάσουμε τον αριθμό των 100.000 εγγραφών. Πατήστε και το καμπανάκι του ώστε να σας ερχόνται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Και εάν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε το like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα. Πώς μια χειριστική και κλαμμένη μάνα που ζηλεύει το παιδί της μπορεί να το εξωθήσει στη συνεξάρτηση. Γράφει μια φίλη. Στα σχολικά μου χρόνια να πάντα να παίρνω καλούς βαθμούς. Η αλήθεια είναι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Είχα την ατυχία να γεννηθώ αρκετά εξύπνη. Κρατήστε αυτή τη φράση. Είχα την ατυχία να γεννηθώ αρκετά εξύπνη ένα παιδί το οποίο διαφέρει από τους γονείς του μπορεί να γίνει και ο αποδιοπομπέος τράγος. Και ειδικά ένα παιδί που έχει υψηλότερη φία ή καλύτερη ελκυστικότερη εξωτερική εμφάνιση μπορεί να καταστεί στόχος φθόνου από τοξικούς γονείς. Η μητέρα μου, η οποία ουδέποτε ασχολήθηκε με το διάβασμά μου γιατί έλεγε δεν είχα ανάγκη εγώ, πάντοτε υποβάθμιζε τα επιτεύγματα μου. Ήμουν αποσιολόγος, παραστάτης στη σημαία, μπήκα με καλή σειρά στο πανεπιστήμιο, με το αιτιολογικό ότι δεν προσπάθησα αρκετά. Είχε σκάσει από το φθόνο η μάνα σου. Δεν ήταν απλό ζήλια αυτό που είχε η μάνα σου, ήταν φθόνο. Ζήλια είναι όταν ζηλεύουμε κάτι που πετυχαίνει ο άλλος και θέλουμε κι εμείς να το επιτύχουμε. Φθόνο είναι όταν ζηλεύουμε για κάτι που έχει, κάτι που πετυχαίνει ο άλλος και θέλουμε να τον καταστρέψουμε τον άλλο. Και ναι, η μάνα μπορεί να φθονεί το παιδί. Ο πατέρας μπορεί να φθονεί το παιδί. Δυστυχώς υπάρχουν γονείς που δεν είναι γονικοί, γονείς γεμάτοι τοξικότητα και εναρκισισμό. Η βαθμή μου ποτέ δεν ήταν αρκετά καλή συνεχώς με συνέκρινε με άλλους που είτε έπαιρναν καλύτερου βαθμούς, είτε έπαιρναν χειρότερους, αλλά προσπαθούσαν πιο πολύ. Δεν μπορούσε να τις πει εσύ δεν παίρνεις καλούς βαθμούς, άρα τις έλεγε εσύ δεν προσπαθείς για τους βαθμούς που παίρνεις. Μία μάνα που έχει ένα παιδί το οποίο παίρνει καλούς βαθμούς χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να χαίρεται που το παιδί της δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται πολύ για να πάρει καλούς βαθμούς και θα έχει χρόνο για να παίξει, για να περάσει με χαρά και παιδικότητα το χρόνο του. Όχι να έχεις ένα παιδί που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να πάρει καλούς βαθμούς και εσύ να το τιμωρεί στην ουσία γιατί δεν προσπαθεί αρκετά παρόλο που έχει καλούς βαθμούς. Αυτό δείχνει ακριβώς τον παιδοκεντρισμό της μάνας τον ναρκισισμό, ο οποίο ναρκισισμό στην πραγματικότητα είναι να συμπεριφερόμαστε σαν πεντάχρονα κακομαθημένα παιδιά, ενώ είμαστε ενήλικε, και το γεγονό ότι δεν αγαπούσε καθόλου την κόρη τη και ήταν εξαιρετικά τοξική. Ζήταγε από του δασκάλου και καθηγητέ μου να μου βάλουν χαμηλότερο βαθμό για να προσπαθήσω. Τι, τι η μάνα πήγαινε στο σχολείο και ζητούσε από τους δασκάλους και από τους καθηγητές να βάλουν χαμηλότερο βαθμό στην κόρη της. Αν αυτό δεν είναι μια τεράστια απόδειξη ότι φθονούσε την κόρη της, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Και όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, χωρίς, χωρίς μεγάλη προσπάθεια, είναι αλήθεια, μου είπε αντί για μπράβο ότι είναι αδικία που πήρα τη θέση από ένα παιδί που προσπάθησε. Είμαι σίγουρη ότι η μάνα σου είναι βλάκας. Ξερτικά βλάκας. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι η, η, κακία είναι η βλακώδης επιλογή. Και συνέκρινε τον εαυτό της με σένα. Και φθονούσε που εσύ ήσουν ευφιέστερη από αυτή. Και είχε προφανώς η ίδια αποθυμένα να περάσει στο πανεπιστήμιο, να έχει καλούς βαθμούς. Αλλά αυτή πήρε τα αποθυμένα σε άλλο level. Γιατί άλλοι γονεί που έχουν απαιτημένα ότι δεν είχαν καλού βαθμού ή δεν πέρασαν στο πανεπιστήμιο, προωθούν τα παιδιά του ώστε να έχουν καλού βαθμού και να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Κάνουν προβολέ. Η μάνα σου έκανε την πιο τοξική, την πιο κακοήθη προβολή που μπορούσε να έχει. Άκου, ευχόταν να μην περάσει εσύ στο πανεπιστήμιο και να περάσει ένα άλλο παιδί το οποίο προσπαθούσε περισσότερο. Μάνα τέρα είναι αυτή. Αποτέλεσμα να νιώθω ενοχές που έπαιρνα καλούς βαθμούς που δεν τους άξιζα αφού δεν προσπάθησα αρκετά και υποχρέωση να βοηθώ όλους τους συμμαθητές και τους συμφοιτητές μου. Συνεξάρτηση λες μέσα στην παρένθεση με τέσσερα ερωτηματικά. Ναι, σε έκανε η μάνα σου να νιώθεις ότι δεν αξίζεις να είσαι καλά, δεν αξίζεις να έχεις καλούς βαθμούς, δεν αξίζεις να τα πας καλά στο πανεπιστήμιο, δεν αξίζεις να έχεις ελεύθερο χρόνο, οπότε πρέπει να είσαι υποχρεωμένη να βοηθάς τους άλλους και να νιώθεις ενοχές που πήγαινες καλά στη ζωή σου. Αυτό σαμποτάζ δηλαδή, να σαμποτάρεσαι με τις ενοχές. Μπούλινγκ ευτυχώ δεν δέχτηκα. Όχι, μπούλινγκ δέχτηκες από τη μάνα σου. Δέχτηκες full blown bullying από τη μάνα σου. Και όταν δεχόμαστε κακοποίηση από τους ίδιους μας τους γονείς, είναι τόσο σφοδρή η κακοποίηση από το γονιό προς το παιδί, που δεν υπάρχει χώρος για να αντιληφθεί αν δέχεται μπούλινγκ και από άλλα άτομα, π.χ. τους συμμαθητές ή τους συνομιλίκους. Γιατί πρόκειται για ένα συντριπτικό ψυχικό τραύμα το να ζηλεύει ο γονιός το παιδί, να φθονεί ο γονιός το παιδί και να εξασκεί μπούλινγκ ο γονιό το παιδί. Μπούλινγκ ευτυχώ δεν δέχτηκα, παρότι από αυτά που είπες ήμουν ιδανικό υποψήφιο θύμα ενώ Εννοεί αυτά που είπα στο podcast για το ποια είναι τα αίτια του να καταστεί κάποιο θύμα bullying. Λέει, ήμουν ιδανικό υποψήφιο θύμα γιατί ως παραμελημένο και γονε... γονεοποιημένο παιδί, παραμελημένο παιδί είναι αυτό που η μαμά του το παραμελεί συναισθηματικά. Εννοείται ότι το παραμελούσε και συναισθηματικά εκτό το ότι το φθονούσε και το κακοποιούσε. Και γονεοποιημένο παιδί, γονεοποιημένο είναι ένα παιδί το οποίο νιώθει ευθύνη για το γονιό. Έχουμε κάνει podcast για τα γονιοποιημένα παιδιά, όπως έχουμε κάνει και για τη συνεξάρτηση, όπως έχουμε κάνει και το επεισόδιο του podcast αυτό κάτω από το οποίο έγραψε το σχόλιο η φίλη. Η μητέρα μου με θυμόταν μόνο για κήρυγμα, άρα έτσι ήμουν γονιοποιημένο παιδί, είχα, έπρεπε εγώ να την νοιάζουμε. Είχα μάθει να προσπαθώ να είμαι αόρατη. Grey rock, όχι δεν είναι grey rock αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σμίκρινε τον εαυτό σου ε, ο Pete Walker στο βιβλίο του για την σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, αυτό το εξαιρετικό εγχειρίδιο που δυστυχώ ακόμη δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, μιλάει για τα 4F, του τέσσερι βασικού μηχανισμού άμυνα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να αντέξουν τον πόνο που του προκαλείται όταν οι γονεί του τα κακοποιούν. Είναι το flight, fight, freeze, phone. Το τέταρτο F, το phone, σημαίνει σμικρύνομαι, σημαίνει γίνομαι όσο πιο μικρός και αόρατος γίνεται, δεν γίνομαι Gray rock, αλλά στην ουσία γίνομαι υποψήφιος για συνεξάρτηση. Τη απάντησα στο σχόλιο, δεν έγινε Gray rock, σμίκρινε τον εαυτό σου, το τέταρτο από τα 4F που αναφέρει ο Pete Walker, εξού και η συνεξάρτηση. Να προσθέσω ότι μέχρι σήμερα είναι η γνωστή μάνα θυσία, η κλαμμένη και η χειριστική δηλαδή που παρέμεινε σε έναν κακό γάμο για χάρη μας, μάλιστα, και από ηλικία 6-7 ετών είχαμε επομισθεί τη φροντίδα του σπιτιού και της μικρότερης αδερφής μας λόγω προβλημάτων υγείας της μάνας μας. Εδώ είναι η γονιοποίηση. Εδώ είναι η γονιοποίηση. Από την ηλικία 6-7 ετών τα παιδιά να επομίζονται να φροντίζουν την αδερφή τους γιατί η μάνα τους είναι άρρωστη και η μάνα θυσία κλαμμένη και χειριστική ότι και καλά έμεινε στο γάμο για τα παιδιά της. Τα ίδια παιδιά της που φθονούσε και κακοποιούσε. Βέβαια, τα προβλήματα υγεία δεν την εμπόδισαν όταν δύο χρόνια αργότερα θέλησε να δημιουργήσει βιοτεχνία για να βγάλει τα δικά τη λεφτά πάντα για χάρη μα. Κλαμμένη και χειριστική. Η συνέχεια αναμενόμενη. Παντρεύτηκα για να μην λέει ο κόσμο σε ηλικία 22 ετών να στο σύζυγο φυσικά με τέσσερα θαυμαστικά. Φυσικότατα θα σου πω εγώ με 24 θαυμαστικά. Τι άλλο θα παντρευόσουν εκτό από να άρχισω. Γιατί η μάνα σου ήταν μια ναρκισάρα ολκή παρόλο που το έπαιζε κακοποιημένη, συνεξαρτώμενη. Και παρέμεινα στην κακοποιητική σχέση 20 χρόνια γιατί οι γυναίκε πρέπει να κάνουν υπομονή για να σώσουν την οικογένειά του. Κουβέντε τη μάνα τη, τι οποίε βάζει μέσα σε εισαγωγικά. Μου πήρε πολλά χρόνια. Είμαι πλέον 59. Και πολλά πολλά βίντεο σου θέκλα μου αγαπημένη για να καταλάβω τι μου συμβαίνει και ποια ήταν η αρχή του κακού. Τώρα ξέρω ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και αξιαγάπητος ότι έχω υποχρέωση πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Βάζω αυστηρά όρια προς όλους και αφήνω να συγκριθώ μόνο με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Συνέχισε την εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετικό το σχόλιο. Συγκλονίστηκα το πρωί που ξύπνησα όταν το είδα και το διάβασα. Και λέω, ωρε φίλε, ωρε φίλε. Υπάρχουν textbook cases περιπτώσεις οι οποίες είναι τόσο χαρακτηριστικές που μπορούν να αναγράφονται στα εγχειρίδια ως παράδειγμα για το τι σημαίνει χειριστική μάνα, κλαμμένη μάνα, φθονερή μάνα, η οποία με την κακοποίηση που εξασκή στο παιδί της το εξωθεί στη Είναι πολύ λυπηρό. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και όμως Υπήρχαν τέτοιε μανάδε και δυστυχώ υπάρχουν ακόμη τέτοιε μανάδε, οι οποίε είναι καθόλα μη μητρικέ, οι οποίε είναι σαν να μην έχουν καμία συνέστηση του τι σημαίνει γονιό, του τι σημαίνει αναλαμβάνω την τεράστια ευθύνη να προστατεύω έναν άνθρωπο που είτε έχω φέρει στον κόσμο είτε έχω υιοθετήσει και να τον προστατεύω από όλα τα κακά και ακόμη από τη δικιά μου κακία. Οι μητέρες και οι πατεράδες, οι γονείς οφείλουν πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο να κάνουν ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα, ούτω ώστε να μην επηρεάζουν έστω και άθελά τους τα παιδιά τους από τα ελαττώματα τους και από τα προβλήματα τα ενδοψυχικά που βιώνουν, ούτω ώστε να μην τα τραυματίσουν. Σήμερα είμαι έτσι αρκετά τεταμένη και θα βρεθεί και κανένα άσχετο και καμία άσχετη να γράψει πάλι κάτω από το βίντεο τι φωνάζει. Γιατί τελευταίω φαίνεται έχει μπει νέο κόσμο στο κανάλι και βλέπω κάποιε φορέ σχόλιο κάτω από βίντεο γιατί φωνάζει, γιατί τόση ένταση. Από ανθρώπου που δεν γνωρίζουν πόσο παθιασμένη είμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο πολύ θυμώνω και πόσο πολύ επαναστατή όλο μου το είναι όταν διαχειρίζομαι έστω και διαβάζοντας σχόλιο, διαβάζοντας email, μια άλλη, μια ακόμη Ιστορία Κακοποίηση. Είμαι πολύ ενοχλημένη γιατί μιλούσα μία κυρία το πρωί η οποία πληρώνει για χρόνια α, να κάνει ψυχοθεραπεία σε πολύ γνωστό όνομα, όχι γνωστό όνομα στο YouTube, που γνωστό όνομα στην Πιάτσα και πολύ καλή ξέρω εγώ, πολύ γνωστή ψυχολόγο. Η οποία α, για τρία χρόνια την στηρίζει, η ψυχολόγος της για να παραμείνει σε έναν κακοποιητικό γάμο. Και ενώ είναι ξεκάθαρο και ηλίου πως ο άνδρας της κυρίας είναι κακοποιητικός, είναι παρτάκιας, βάζει πάνω από τη γυναίκα του, πάνω από το γάμο του άλλους ανθρώπους, οικονομικά συμφέροντα, άλλες καταστάσεις, τη φέρεται με έναν τρόπο παντελώς απαξιωτικό, ελεγκτικό, χειριστικό, δεν της δείχνει ούτε αγάπη, ούτε στοργή, ούτε τρυφερότητα, όπως μου περιέγραφε η ψυχολόγος της της λέει να προσέχει πάρα πολύ πως μιλάει στον τύρανο μην τυχόν και του ξυπνήσει το τραύμα της εγκατάλειψης που έχει ο άντρας της κοπέλας. Δηλαδή, ή ψυχολόγο, όπω και αρκετοί ψυχολόγοι το κάνουν αυτό το πράγμα. Και έλεγα σε αυτή τη φίλη το πρωί ότι ένα βασικό λόγο που έκλεισα το γραφείο και κάνω τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο είναι γιατί θέλω να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο ότι υπάρχουν γύρω μας και ζούμε ανάμεσα σε κακοποιητικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι κακοποιούν χωρίς να νιώθουν καμία απολύτως ενοχή δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση προς τους άλλους και μπορεί να αναφέρουν που και που τα τραύματα της παιδικής του ηλικία ως άλλοθη. Κανένας δεν έχει άλλοθη να κακοποιεί κανένα. Και είναι εγκληματικό στη ψυχοθεραπεία μέσα, ο ψυχολόγος ή η ψυχολόγος ή η ψυχοθεραπεύτρια ή ο ψυχοθεραπευτής να επανατραυματίζει το θύμα της κακοποίησης εάν ζείτε παρόμοιες συνθήκες, είτε άνδρες είστε είτε γυναίκες, εάν βιώνετε κακοποιητικές σχέσεις και κακοποιητικούς γάμους και πάτε είτε σε θεραπεία ζευγαριών, είτε μόνοι σας σε κάποιον ψυχολόγο ή σε κάποια ψυχολόγο η οποία δείχνει συμπόνια και συνέστηση προς το θήτη σας και σας προτρέπει ούτω ώστε να μην αντιδράτε, να μην διεκδικείτε τα δικαιώματα σας, να μετράτε κάθε σας λέξη και κάθε σας αναπνοή, μην τυχόν και τραυματίσετε τον κακοποιητή σας, σηκωθείτε να φύγετε και ψάξτε να βρείτε έναν ψυχολόγο ο οποίος να έχει γνώσεις του τι εστί ναρκισιστική κακοποίηση, του τι εστί ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, του τι εστί ένας κακός άνθρωπος ο οποίος είναι επικίνδυνος για τους άλλους ανθρώπους είναι αν μη τι άλλο χαζό, αν μη τι άλλο επικίνδυνο, να δείχνουμε κατανόηση στους κακοποιητές, ακόμη και στην περίπτωση που δεν τους γνωρίζουμε. Γι' αυτό κάποιες προσεγγίσεις θεραπευτικές για μένα είναι πολύ επικίνδυνες όταν χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από τις μοντέρνες γνώσεις, τις πολύ καινούριε γνώσεις, τις πρόσφατες γνώσεις που έχουμε για την ανθρωπινή κακία. Και για τον αρκισμό σε ένα στυλ προσωπικότητα. Και για την έλλειψη ενσυναίσθηση. Και τα, για το γεγονό ότι ένα άνδρα μπορεί να μην είναι στοργικό πατέρα και αγαπητικό σύζυγο, μπορεί να είναι ένα τύρανο. Ένα κακοποιητή σύζυγο, ένα κακοποιητικό πατέρα. Μία μητέρα μπορεί να μην είναι μια στοργική μητέρα και μια αγαπητική σύζυγο, μπορεί να είναι μια τύρανο και μια κακοπιτική μητέρα. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Δεν έχουν όλοι άνθρωποι αγαθές προθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καλοσύνη μέσα τους και προσπαθούν για το καλύτερο και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ρεμάλια, που είναι τσογλάνια, ας μου επιτραπεί ο όρος. που είναι παλιάνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν μόνο τα συμφέροντά τους, κοιτάζουν μόνο πώς να νιώθουν πρόσκαιρα ήδη καλά, που χρησιμοποιούν τους άλλους και δεν το έχουν σε τίποτα να κακοποιήσουν τα ίδια τους τα παιδιά, πόσο μάλλον άλλους ανθρώπους. Θυμώνω πάρα πολύ και φωνάζω και μην βρεθεί κανένας να μου γράψει από το... κάτω από το βίντεο γιατί φωνάζεις, γιατί σημαίνει δεν κατάλαβε για ποιο λόγο φωνάζω. Εντάξει, φέρουμε ευθύνη όλοι και να μην κακοποιούμε εμεί του άλλου, αλλά και να προστατεύουμε τον εαυτό μα και του ανθρώπου που αγαπάμε και τα ευάλωτα μέλη τη κοινωνία μα από την κακοποίηση. Όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την αδιόρατη, την ψυχική κακοποίηση. Και όποιο καπνίζει δεν μαγειρεύει. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιο είναι ψυχολόγο ή είναι ψυχοθεραπευτή ή κάνει αυτή τη δουλειά, ότι την κάνει και καλά. Και είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε τεχνικές και μεθόδους κατανόησης και συνεννόησης ανθρώπων ανάμεσα σε θήτη και θύμα. Και τέτοιες μητέρες, όπως τη μητέρα αυτή, δεν θα έπρεπε να είναι μητέρε. Σκεφτόμουν σήμερα ότι έγινε ολόκληρη συζήτηση και ολόκληρη ιστορία και όλη η ελληνική κοινωνία έχει συγκλονιστεί και έχει σοκαριστεί για του ανθρώπου στην Κόρινθο, οι οποίοι δηλώνουν παλαιοχριστιανοί, και ζουν σε ένα λαγούμι. Και είναι όλη η κοινωνία έξαλλη. Όλη η νοικοκυρία είναι έξαλλη γιατί δεν έστελαν τα παιδιά του στο σχολείο. Γιατί δεν γίνονται εξίσου έξαλλοι με γονεί κακοποιητικού. Που είναι και Έλληνε, που είναι και οποιασδήποτε άλλη εθνικότητα, οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά του. Οι οποίοι προβάλλουν τα αποθυμένα του πάνω στα παιδιά του. Οι οποίοι προσβάλλουν τα παιδιά του. Οι οποίοι ντροπιάζουν τα παιδιά του. Οι οποίοι εξασκούν ψυχολογικό πόλεμο πάνω στα παιδιά του. Δεν λέω ότι είναι ορθό να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Απλώ με ενοχλεί η υποκρισία αυτή τη κοινωνία. Η οποία σύσσωμη κοινωνία γίνεται έξαλλη και θέλει τα δικαιώματα των παιδιών και έχω συγκρατηθεί πάρα πολύ και δεν έχω κάνει καθόλου βίντεο σε σχέση με το νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα γιατί δεν ήθελα με τίποτα να μπω σε αυτό το δημόσιο διάλογο στον οποίο γινόταν επέσχυντη ψυχική κακοποίηση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσο δικαιωματισμό, τόση αλαζονία, τόση ξερολίαση και ανοίγουν το στόμα τους και βγάζουν μεγάλες κακίες για τους συνανθρώπους τους, θεωρώντας ότι ήδη είναι τέλειοι και είναι όλα ωραία και όλα καλά και ότι αν κάποιος άνθρωπος είναι διαφορετικός καθιονίδητα πότε τρόπο δεν μπορεί να έχει δικαιώματα. Έχω λάβει ένα πολύ ωραίο σχόλιο κάτω από ένα βίντεο από ένα παιδί. Ήταν το, το βίντεο που θα έκανα σήμερα, θα το φτιάξω αύριο εκείνο το βίντεο. Να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Το οποίο είναι από ένα εξαιρετικό σχόλιο που διάβασα κάτω από ένα από τα δικά μας βίντεο σε σχέση με το ζήτημα. Τώρα που έχει περάσει το νομοσχέδιο, τώρα που τελείωσε όλο αυτό το πανηγύρι, στο οποίο κατά τη γνώμη μου οι άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό βρέθηκαν να χρησιμοποιούνται για να δημιουργούνται εντυπώσεις και διχασμός ανάμεσα στο λαό. Καλά έγινε που πέρασε το νομοσχέδιο. Το πρόβλημα όμως είναι πώς προβλήθηκε από τα μέσα το ζήτημα αυτό με τέτοιον τρόπο ώστε να ανοίξουν διάλογοι κακίας, τοξικότητας, μίσους και από προσανατολισμού από το πραγματικό ζήτημα που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι οι γονείς, ανεξαρτήτως φίλου, ηλικίας, έθνους, ερωτικού προσανατολισμού, οφείλουν να αγαπάνε τα παιδιά τους. Οφείλουν να στηρίζουν τα παιδιά τους. Οφείλουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους. Είναι εγκληματικό ένας γονιός να είναι χειριστικός, να χειρίζεται δηλαδή τα παιδιά του, να κάνει επίκληση στο συνέστημα, να είναι κλαμμένο, να παρουσιάζεται ω μάνα θυσία ή πατέρα θυσία, ενώ στην ουσία να είναι ένα ναρκιστή, κρυφό ναρκιστή τη κακιά ώρα, ο οποίο βγάζει χολή και όξο πάνω στα ίδια του τα παιδιά και τα προδιαθέτει για να γίνουν συνεξαρτόμενοι. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες της συνεξάρτησης. Σε μια παιδική ηλικία στην οποία αντί ο γονιό να σε αγαπάει και να σε στηρίζει, να σε γονιοποιεί και να σε γεμίζει ενοχές και τύψεις και να σε κάνει να σμικρίνεσαι ώστε να μην ενοχλείς τον καημένο τον πατερούλη, την καημένη τη μητερούλα που νιώθει κομπλεξικά, που νιώθει μειονεκτικά γιατί δεν έχουν την ομορφιά σου ή δεν έχουν την εξυπνάδα σου. Τα παιδιά μας είναι φυσιολογικό και επόμενο και ευχάριστο να είναι καλύτερα από εμάς μηδενική ανοχή στην κακοποίηση παιδιών από γονείς. Μηδενική ανοχή στην οποιαδήποτε ψυχική, αδιόρατη κακοποίηση η οποία περνάει απαρατήρητη γιατί ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι πόση ζημιά μπορεί να κάνει ένα τοξικό λόγο, ένα τοξικό βλέμμα, ένα τοξικό συναισθήμα. Μας εύχομαι ολόκαρδα να ενδυναμωθούμε τόσο ώστε να διώξουμε από τη ζωή μας όλους τους ανθρώπους που μας κακοποιούν και να μην τους λυπόμαστε καθόλου, να μην ενδιαφερόμαστε καθόλου για τα τραύματά τους, αλλά να κοιτάμε να σώσουμε τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Άμα πια. Τα πήρα σήμερα. Σας αγαπώ όμως.